Οι εκδηλώσεις στην Κοζάνη για τα 106η Ελευθέρια. Δηλώσεις βουλευτών και αυτοδιοικητικών. Κρίσιμη σύσκεψη στην Αθήνα για τον ΑΕΣ Καρδιάς. Ζητούμενο η παράταση των ωρών λειτουργίας. Τι θα γίνει με το φετινό επίδομα θέρμανσης. Οι τελευταίες πληροφορίες. Κτίριο φάντασμα για εργατικές κατοικίες στο χωριό Κυρακαλή. Οφλά στο σημείο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Κοζάνη εορταστικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Το επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν το κέντρο της Κοζάνης, ενώ στα μηνύματά τους για την ημέρα οι φορείς της περιοχής στάθηκαν στις θυσίες των προγόνων μας για τη δική μας ελευθερία και στην ανάγκη διαφύλαξής της από τις επόμενες γενιές. Με σύμμαχο τον καιρό πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης στην πόλη της Κοζάνης. Αρχή έγινε με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη θέση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Λοιπόν και στην δόξα αναφέρομαι το βαθμί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι την πιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Την εκφώνηση του πανηγυρικού ανέλαβε η φιλόλογος Ολυμπία Τσικαρδάνη. Κάθε φορά που καλούμε να μιλήσω σε μια εθνική επέτειο, δεν σας κρύβω πως νιώθω μια βαθιά ανησυχία για το αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των καιρών που αλλάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ο εθνικός ύμνος. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κοζανίδες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε λαμπρότητα και είναι μια μέρα που τους αξίζει να τη γιορτάζουμε λαμπρότητα. Μια μέρα από την οποία σκεφτόμαστε, θυμόμαστε, βλέπουμε το παρελθόντας και αντλώντας πάντα δύναμη για να δούμε πιο αισιόδοξα και οραματικά το μέλλον. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Οι αγώνες των προγόνων μας να είναι σημαία και να μας οδηγούν σε νέους αγώνες, έτσι ώστε η κοινωνία μας όρθια να μπορέσει να πορευτεί στο αύριο με αξιοπρέπεια, με οικονομική ανάταση και βέβαια τώρα με τα εθνικά μας θέματα που πάντοτε είναι σε μια ευρύτερη συζήτηση, με σύνεση να το προσεγγίζουμε και οι λαοί ειρηνικά να συνυπάρχουν. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλή λευτεριά και πάντα λεύτερη. Ο ελληνικός στρατός πριν από έναν αιώνα περίπου απελευθέρωσε αυτή την πόλη, αυτή την περιοχή, τη Μακεδονία μας και την ενέταξε στον εθνικό κορμό. Την απελευθέρωσε από τη τυραννία, τη σκλαβιά και την καταπίεση του τουρκικού ζυγού. Εμείς σήμερα, σαν απόγονοι αυτών των ηρώων, είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και να εδραιώσουμε τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ισονομία για την οποία οι πρόγονοί μας έχησαν το αίμα τους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κοζανίτες και τις Κοζανίτσες. Μια σημαντική ημέρα, η απελευθέρωση της Κοζάνης. Η συγκυρία είναι πολύ καλή γιατί χθες είχαμε τα εγγένεια της βιβλιοθήκης. Πολύ συμβολικές ημέρες και οι δύο. Χρόνια πολλά σε όλους, πάντα ελεύθεροι και κοιτάμε το μέλλον με σιγουριά και με αισιοδοξία. Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα μνήμης στην οποία οφείλουμε να θυμόμαστε, να διδασκόμαστε και να τιμάμε. Η πόλη της Κοζάνης ελευθερώθηκε πριν από 106 χρόνια
Και σήμερα με χαρά βλέπουμε ότι ζούμε σε μια σύγχρονη πόλη. Για να μιλήσω για την πόλη, γιατί αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για αυτή την πόλη που το τελευταίο διήμερο μας έκανε περήφανος. Θέλω να αναφερθώ σε δύο γεγονότα και αξίζει τον κόπο αυτή τη μέρα, γιατί νομίζω ότι έτσι γράφεται η ιστορία. Χθες είχαμε τα εγγένεια μιας πολύ σημαντικής βιβλιοθήκης, κατά τη γνώμη μου της δεύτερης σημαντικότερης βιβλιοθήκης στην Ελλάδα, μιας βιβλιοθήκης που καλείται να παίξει τον μητροπολιτικό της ρόλο. Όμως ταυτόχρονα είχαμε και μια εξαιρετική παράσταση από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Μια λαϊκή τραγουδίστρια της πόλης, πρωταγωνιστή σε ένα εξαιρετικό εγχείρημα του ΔΠΘ. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα και της Κοζάνης αλλά και της περιοχής μας είναι η συνομιλία, ο διάλογος, η συνένεση και το κοινό όραμα. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης από τον ελληνικό στρατό 11 Οκτωβρίου του 1912. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κοζανίτες και πάντα ελεύθεροι. Εορτασμοί σαν τη σημερινή ημέρα, πέραν από την απότηση φόρου τιμής στους αγωνιστές για την ελευθερία της πατρίδας μας και την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης, μας δίνουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τις εθνικές μας καταβολές και την αξία της ιστορικής μας μνήμης. Και η ιστορική μνήμη για τους Έλληνες σημαίνει η συνειδητοποίηση της αδιάσπαστης συνεχούς πορείας ελληνικής ζωής και ελληνισμού σε αυτά τα χώματα που πατάμε. Και οποιοδήποτε αμφισβητεί αυτή την ιστορική μνήμη ή θέλει να την πλαστογραφήσει ή θέλει να την προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουμε εμείς να δώσουμε ένα νέο αγώνα σε τέτοιου είδους ψευτοδιλήμματα και σε τέτοιου είδους δουλείες που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν σήμερα στον ελληνισμό. Χρόνια πολλά. Κανείς δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τους Έλληνες να ξεπουλήσει το αίμα και τους αγώνες του γένους μας. Και όλοι μας μια γροθιά αντιτασσόμαστε σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης της υπόστασής μας και της συνείδησής μας. Ενωμένοι είμαι σίγουρος ότι και πάλι από τα δύσκολα θα είμαστε νικητές. Οι εκδηλώσεις για τα 106 ελευθέρια της Κοζάνης κορυφώθηκαν με τη μεγάλη μαθητική παρέλαση, στην οποία πήραν μέρος μαθητές από όλα τα σχολεία της περιοχής. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την παρέλαση, όπως τα κατέγραψε η κάμερα του Φλάς. Ασφυκτικά γεμάτων και το της Κοζάνης κατά την διάρκεια της καθιερωμένης μαθητικής παρέλασης. Τον ρυθμό έδωσε και φέτος η Πανδώρα. Ακολούθησε η παρέλαση από όλα τα σχολεία της περιοχής. Συγκίνηση προκάλεσε η απόφαση των μαθητών του πρώτου λυκείου Κοζάνης να παρελάσουν με ένα πένθος στο πέτο τους. Πρόκειται για αναφορά στο πολύ νεκρό τροχαίο που συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες στην Κοζάνη και που προκάλεσε το θάνατο τριών νέων ανθρώπων. Τη σκητάλη από τους μαθητές πήραν πρόσκοποι και οδηγοί. Είδαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις, όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν τα είδαμε. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλησπέρα, Βαγγέλη, και καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι είδαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα λόγω πίεσης χρόνου από την παρέλαση. Όλη την παρέλαση την δούμε το τέλος του δελτίου και μετά το τέλος της προβολής του δελτίου καιρού, περίπου στις 10 κάτι. Θα προβάλλουμε όλη την παρέλαση διάρκειας 31 λεπτών περίπου, με κάλυψη από την κολλήτη μας Νεκτάριο Δουγαλή. Επιπλέον, για όσους θέλουν να την δουν και σε άλλο μέσο πέρα από την τηλεόραση,
τηλεόρασή τους. Υπάρχει ανεβασμένη και στο site μας flashpavlatv.gr. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν μετά της παρέλασης. Να δώσουμε μερικά στοιχεία. Να πούμε ότι όντως βοήθησε ο καιρός και είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα στον χώρο των εκδηλώσεων. Είχαμε πάρα πολλούς φορείς ή ανθρώπους που να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση, μιας και είμαστε σε χρονιά εκλογών, αλλά και πολλούς πολίτες που ήθελαν να δουν από κοντά τις εκδηλώσεις και τα παιδιά τους βεβαίως στην παρέλαση. Από νωρίς η τροχιά και ο Δήμος Κοζάνης είχαν ερημνήσει να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και επομένως δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Ομαλά διεξήχθη η όλη διαδικασία. Και να πούμε βεβαίως ότι πρόκειται για μία ακόμα, αν θέλεις, απόδειξη του πόσο λειτουργικός είναι ο χώρος Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης. Όλες οι εκδηλώσεις έγιναν σε εκείνο το σημείο, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση των παιδιών, των σημειοφόρων του στρατού και των φορέων. Θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα υπέρ της δημιουργίας αυτής της πλατείας. Και στη συνέχεια απόλαυσαν τον καφέ τους στις γύρω καφετέριες. Σωστό και αυτό. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι όπως ήθιστε, από την σημερινή ημέρα προέκυψαν και αρκετές πολιτικές ειδήσεις και γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι ζητούμε από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους της Βουλής να μας κάνουν κάποια πολιτικά σχόλια με αφορμή την παρουσία τους στην περιοχή, αλλά και γιατί τα ίδια τα πηγαδάκια, όπως συνηθίζουν να λέγονται, έβγαλαν πλούσια πολιτική κουβέντα και στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και πολλά θέματα τρέχουν στην καθημερινότητά μας. Σημαντικότερο από αυτά, θα τον τροπιάσω σε λίγο, έχει να κάνει με την αυριανή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ενέργειας. Είναι εξαιρετική σημασία και αναμένουμε όλοι όχι τόσο πολύ να ακούσουμε τι θα πούν οι βουλευτές μας και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε ποια είναι η θέση τους, την ακούσουμε και σε πολύ λίγο ποια είναι αυτή, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα πει ο Υπουργός. Υπενθυμίζω εντάχει ότι το θέμα είναι η παράταση των ωρών λειτουργίας του ΑΕΣ Καρδιάς. Και επομένως είχε προκύψει ένα σοβαρό θέμα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα όριο, ένα deadline που δυστυχώς πλησιάζει επικίνδυνα. Υπήρξε πριν από λίγες μέρες μια συνάντηση του κυρίου Σταθάκη του Υπουργού με εκπροσώπους συνδικάτων, όπου τους είπε ότι είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να έχουμε παράταση τουλάχιστον στον ΑΕΣ Καρδιάς. Θα ακούσουμε σε λίγο το βίντεο. Οι φορείς θεωρούν κόκκινη γραμμή την συνέχιση λειτουργίας ή το μη κλείσιμο του σταθμού. Του ατμοηλεκτρικού σταθμού Καρδιάς. Και ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ λόγοι. Ναι, πάντως κατεβαίνουν με κοινή άποψη και θέση. Σωστό. Ότι δεν πρέπει να κλείσει η μονάδα του ΑΕΣ Καρδιάς. Θα απομονωθεί, θα απογυμνωθεί ενεργειακά η Δυτική Μακεδονία. Πολύ σωστά. Και έχει μεγάλη σημασία η στάση του Υπουργού. Επαναλαμβάνω, το είχα πει και πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε γίνει γνωστή το αποτέλεσμα της συνάντησης του Υπουργού με τα συνδικάτα ενέργειας, ότι δεν έχουμε επίσημη θέση από το Υπουργείο. Έχουμε τις πληροφορίες που έρχονται από τα συνδικάτα. Τότε είχε εμφανιστεί απόλυτο σχεδόν ο Υπουργός και απεσιόδοξο για την παράταση των ωρών λειτουργίας. Αυτό που θέλουν να ακούσουν αύριο οι φορείς είναι τον Υπουργό να τους λέει ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την παράταση. Γιατί δεν είναι απόφαση δική μας, είναι της Κομισιόν. Θέλουν όμως από τον Υπουργό να ακούσουν κάτι διαφορετικό, αν θες, από αυτό που άκουσαν πριν από λίγες ημέρες. Η διεκδίκηση, αυτό λοιπόν, περιμένουν οι φορείς. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς θα γίνει. Θα παρακολουθήσουμε την σύσκεψη και θα έχουμε πολλά νεότερα στα δελτία ειδήσεων και στην μεσημεριανή εκπομπή. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Ακριβώς. Εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον της ΔΕΗ στην περιοχή είναι η αυριανή προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας στην Αθήνα. Το παρόν θα δώσουν βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, η ηγεσία της περιφέρειας και εκπρόσωποι των ενεργειακών συνδικάτων. Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η παράταση των ωρών λειτουργίας στον ΑΕΣ Καρδιάς και Αμιντέου. Είχε προηγηθεί συνάντηση ενεργειακών σωματείων με τον Υπουργό προ λίγων ημερών, με τον κύριο Σταθάκη να εμφανίζεται απεσιόδοξος, τουλάχιστον για τον ΑΕΣ Καρδιάς. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε όλοι είναι ότι υπάρχει ένα από προδεκαετίας ένα σχέδιο το οποίο έβαζε λουκέτο σε τρεις ΑΕΣ στην Δυτική Μακεδονία. Στον ΑΕΣ Πτολεμαΐδας που ήδη δεν λειτουργεί, έχει λουκέτο, στον ΑΕΣ Καρδιάς και στον ΑΕΣ Αμιντέου. Προσπαθούμε από την ώρα που εκλεγήκαμε κυβέρνηση να προσπαθήσουμε αυτά τα συμφωνηθέντα και τα υπογεγραμμένα, τα συμβολιοποιημένα δηλαδή, να τα ανατρέψουμε, διότι αντιλαμβάνεστε όλοι και το ξέραμε και το ξέρουμε πως αυτή η εκδοχή ήταν και είναι καταστροφική, δυστυχώς με βάση τις εξελίξεις που, τις διεθνείς που υπάρχουν, διότι κακά τα ψέματα η ενέργεια και εξελίξεις ενέργειας ταυτίζονται και ακολουθούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, διότι ακριβώς έχει απελευθερωθεί απολύτως η αγορά.
η προσπάθειά μας γίνεται ακόμα δυσκολότερη λόγω του ότι υπάρχει και ο ευρωπαϊκός παράγοντας, ο οποίος δεν συνενεί και δεν επιθυμεί να γυρνάει πίσω και να αλλάζει τα συμφωνηθέντα και πάει λέγοντας. Ως εκ τούτου είναι μια δύσκολη προσπάθεια την οποία την συνεχίζουμε απερίσπαστη. Οι φορείς της περιοχής, όπως και τα ενεργειακά συνδικάτα, χαρακτηρίζουν κόκκινη γραμμή την παράταση των ωραίων λειτουργίας στον ΑΕΣ Καρδιάς. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή αύριο στην αυριανή σύσκεψη, κύριε Καρδίδη? Η κόκκινη γραμμή είναι αυτή που είπαμε, είναι αυτή που είπαμε στους χώρους εργασίας που πήγαμε μαζί με τη ΓΕΝΟΠ. Δεν δεχόμαστε με τίποτα το κλείσιμο του ΑΕΣ Καρδιάς. Εν τω μεταξύ, με αφορμή την παρουσία του στην περιοχή τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Κοζάνης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκαν για το περίφημο Plan B του Πάνου Καμένου, δηλαδή την αντιπρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος των Ελλήνων για την επίλυση του Σκοπιανού. Δεν μπορώ να έχω ενημέρωση με αυτά που συμβαίνουν με τον κύριο Καμένο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα το δούμε το θέμα. Πάντως, μέχρι στιγμής για 3 χρόνια είχε μία τίμια, ας πούμε, συνεργασία και σχέση. Περιμένουμε, αν όντως το εννοεί, να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, να συζητηθεί. Και τότε θα μπορούμε να το σχολιάσουμε. Τέλος, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Γιώργου Κασαπίδη να διεκδικήσει υποψηφιότητα στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Κασαπίδης, όπως έχω πει κατά επανάληψη, πέρα από το ότι είναι φίλος και συνεργαστήκαμε στο παρελθόν επαγγελματικά, νομίζω ότι είναι μια υποψηφιότητα που ενδυναμώνει το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, που είναι και το ζητούμενο. Όσο πιο αδυναμωμένος ο θεσμός και σε πρόσωπα, τόσο καλύτερες πολιτικές θα παράγονται. Δηλώσεις στην τηλεόραση του Flash για εξελίξεις που αναμένονται στο φετινό επίδομα θέρμανσης έκανε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου. Η κυρία Τελιγιορίδου μίλησε στην εκπομπή Αυτοψίες με τον Κώστα Μαυρίδη. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε στο χειμώνα πια, σιγά σιγά από 16 του μήνα θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εδώ η περιοχή έχει πολλούς μήνες, 6-8 μήνες στη Φλόρινα, βαρύ χειμώνα. Φαίνεται ότι χρειάζεται μια στήριξη. Οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν την ανηφόρα. Τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Υπουργέ? Πράγματι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που λέτε. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να μην υπάρχει μικρότερο επίδομα από αυτό που είχαμε την περσινή χρονιά. Είμαστε βέβαια σε αναμονή. Οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα ακόμη στοιχείο, οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι θα είναι από 50 ευρώ ανά 1000 λίτρα στις νότιες περιοχές της χώρας μέχρι 250 ευρώ ανά 1000 λίτρα στο βορρά. Ποσό που μάλλον είναι λίγο. Αυτό πηγαίνει ανάλογα με τις ζώνες. Υπάρχει η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ζώνη. Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο. Οι ορεινές περιοχές είναι αυτές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ποσό. Προς το παρόν αυτό που έχουμε είναι αυτό που υπήρχε πέρσι, 0,125 λεπτά στο λίτρο. Εκείνο όμως που σας λέω είναι ότι είμαστε εν αναμονή του πώς θα κατανεμηθεί φέτος το μέρισμα, και η πρώτη δέσμευση που έχουμε είναι ότι θα υπάρξει ενσωμάτωση στο μέρισμα του τρέχοντος έτους, ότι από την απόδοση του υπερπλεονάσματος να μην έχουμε απώλειες όσον αφορά το επίδομα για φέτος, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πρώτη ζώνη. Χρήματα που πρέπει να καταβληθούν και γρήγορα, έτσι δεν είναι? Αυτά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γίνονται με 2 δόσεις. Η μία γίνεται στο τέλος του χρόνου και η άλλη τον Ιούνιο. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας έρχεται από τα Γρεβενά και μιλάμε για τις μισοτελειωμένες εργατικές κατοικίες που βρίσκονται στο χωριό Κυρακαλή. Οι 80 κατοικίες παραμένουν στα αζήτητα από το 2003 και με τους δικαιούχους να περιμένουν καρτερικά όλα αυτά τα χρόνια για ένα σπίτι. Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Απόστολος Γαϊτάνης και ο εικονολήπτης Νεκτάριος Δουγαλής που έχουν και το ρεπορτάζ. Thank you.
Οκτώβριος του 2018. Η τηλεόραση του Φλας βρίσκεται κοντά στο χωριό Κυρακαλή, λίγο έξω από την πόλη των Γρεβενών. Εδώ από το 2003 υπάρχει ένας οικισμός φάντασμα. Μιλάμε για τις εργατικές κατοικίες της περιοχής που στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και με τους δικαιούχους να περιμένουν εδώ και χρόνια να αποκτήσουν μια στέγη. Η τηλεόραση του Φλας βρίσκεται σήμερα έξω από το χωριό Κυρακαλή Γρεβενών και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Φάντασμα της περιοχής, που δεν είναι άλλο από τον οικισμό των εργατικών κατοικιών που από το 2003 παραμένει στην κατάσταση την οποία παρακολουθείτε στους δέκτες σας. 80 κατοικίες ρημάζουν καθημερινά από την πάροδο του χρόνου και από την κρατική αδιαφορία. Ο Λάζαρος Κυριαζίδης είναι ένας από τους δικαιούχους και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γρεβενών. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μας παρουσίασε την ιστορία αυτού του έργου που έχει μείνει στα αζήτητα των κυβερνήσεων παλιών και νέων. Κύριε Κυριαζίδη, πείτε μας λίγο ακριβώς πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις εργατικές κατοικίες Κυρακαλής Γρεβενών, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2003. Το 2008 έχουν γίνει οι κληρώσεις στους δικαιούχους και είμαστε 10 χρόνια μετά και βλέπετε την κατάσταση του οικισμού. Τα σπίτια παραμένουν όσο έχουν, δεν προχωράνε, περιμένουμε αυτή τη στιγμή εξελίξεις, νέα από τον ΟΑΕΔ, τα οποία μας λένε πάλι άσχημα νέα, ότι περιμένουμε μια τρίτη δημοπράτηση του έργου, ώστε να ξαναξεκινήσει το έργο. Αυτό το περιμένουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν το βλέπουμε. Βλέπετε, ο οικισμός έχει μείνει έτσι 15 χρόνια, σχεδόν έχει καταστραφεί και θέλει, όπως δείχνουν τα πράγματα, μια πλήρη ανακατασκευή από την αρχή. Μιλάμε για 80 κατοικίες, για 80 δικαιούχους, οι οποίοι τα τελευταία 15 χρόνια περιμένουν πότε θα μπουν στα σπίτια τους. Πότε ξεκίνησαν οι εργασίες εδώ και πότε στην ουσία σταμάτησαν? Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2003 και σταμάτησαν λίγο μετά την κλήρωση, λίγο μετά το 2008. Έχει κηρυχτεί έκτοτος ο πρώτος εργολάβος, έγινε δεύτερη δημοπράτηση, μπήκε δεύτερος εργολάβος, ο οποίος δεν ξεκίνησε καν, απεντάχθηκε γι' αυτός από το έργο και πάμε τώρα σε μια τρίτη δημοπράτηση και περιμένουμε. Τα χρήματα υπάρχουν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες? Θεωρητικά είναι χρήματα των εργαζομένων. Ακόμη και σήμερα οι κρατήσεις γίνονται υπέρ του πρώην ΟΕΚ, τα οποία τα διαχειρίζεται ο ΑΕΔ. Τα λεφτά υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται η διαχείριση. Αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε. Οι κρατήσεις γίνονται ακόμη και τώρα σε εμάς που είμαστε εργαζόμενοι. Θεωρητικά υπάρχουν τα λεφτά. Τώρα, τι σας λέει η πολιτική ηγεσία με τους ανθρώπους που μιλάτε? Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος εδώ όσον αφορά την εξέλιξη αυτής της κατάστασης? Τι μας λένε? Στον ΟΑΕΔ να σας πω ότι δεν μας δέχονται καν η σημερινή διοικήτρια. Ζητάμε επανειλημμένα συναντήσεις, δεν μας δέχονται. Επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια και με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχουμε κάνει συσκέψεις, συναντήσεις, μόνο λόγια, λόγια, λόγια και τίποτα παραπάνω. Οι 80 δικαιούχοι, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 80 άνθρωποι περιμένουν να μπουν μέσα στα σπίτια τους στην ουσία. Πού βρίσκονται, είναι στο Νίκη? Όλοι αυτοί είναι στο Νίκη και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιοχή μας, είναι εργαζόμενοι, οικοδόμοι, πρώην οικοδόμοι, οι οποίοι ζουν μια δύσκολη και τραγική κατάσταση. Όλοι μας δηλαδή ζούμε στο Νίκη. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, τις οποίες δεν τις ακούει κανείς. Έχουμε κάνει προτάσεις όπως να παραλάβουμε τον οικισμό όσο έχει οι εργαζόμενοι, να τον τελειώσουμε οι ίδιοι. Έχουμε ζητήσει να μας καλύψουν όλο αυτό το διάστημα με μια επιδότηση ενοικίου,
δεν μας ακούει κανείς, ούτε καν μας δέχονται. Με την σημερινή ηγεσία μιλάμε, έχουμε κάνει συναντήσεις, δεν βρίσκουμε ανταπόκριση όμως. Δυστυχώς είναι ένας οικισμός, ο οποίος από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πολύ δύσκολα θα ολοκληρωθεί. Ο προϋπολογισμός του έργου έχει ξεφύγει από τα αρχικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν έρθουν τελικά οι δικαιούχοι να μείνουν στα σπίτια τους στο τέλος, γιατί το κόστος είναι ασύμφορο. Βλέπετε ότι είναι έξω από την πόλη, έγινε στο χειρότερο μέρος που θα μπορούσε. Και στο τέλος, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν θα βρουν και δικαιούχους να έρθουν να μείνουν στα σπίτια. Στην ουσία μιλάμε τώρα για έναν οικισμό φάντασμα πλέον εδώ στην κυρία Καλή. Ακριβώς, όπως βλέπετε, έναν οικισμό φάντασμα, ο οποίος σήμερα φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία, γιατί έχει λαϊλατηθεί κατά καιρούς και έχουν ξυλώσει τα πάντα δηλαδή. Έχουν μείνει μόνο τα ντουβάρια. Μένουμε στο θέμα, καθώς σε ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Β' Αθήνας του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καράς, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στα Γραβενά και είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό φάντασμα που μόλις παρακολουθήσαμε. Να δούμε το βίντεο. Το ζήτημα των εργατικών κατοικιών στην Κυριακαλή Γρεβενών βρέθηκε στο επίκεντρο του Κινήματος Αλλαγής, καθώς ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καράς κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή για το θέμα, με αποδέκτη την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχσιόγλου. Ο κύριος Καράς βρέθηκε πρόσφατα στην πόλη των Γρεβενών, όπου επισκέφθηκε και είδε από κοντά την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο οικισμός. Θα σας πω αμέσως, κύριε Γαϊτάνη, που μου δίνετε την ευκαιρία πριν απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Περιοδεύαμε με κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής στη Δυτική Μακεδονία και βρέθηκα στα Γρεβενά. Επισκεφθήκαμε το εργατικό κέντρο για να έχουμε γνώση και των τοπικών προβλημάτων. Εκεί μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις εργατικές κατοικίες στον οικισμό Κυρακαλή. Κατόπιν αυτού πήγαμε, κάναμε μία επίσκεψη επιτόπου και διαπίστωσα μία εικόνα εγκατάλειψης, κύριε Γαϊτάνη, που σημαίνει ότι και χρήματα είχαν πεταχτεί κατά κάποιο τρόπο και αδικηθεί οι δικαιούχοι. Με την έννοια ότι περιμένουν οι άνθρωποι εύλογα να αποκατασταθούν στεγαστικά και δεν το βλέπουν μπροστά τους. Κατόπιν αυτού απίφθηνα μία ερώτηση στην κυρία Χτσόγλου ως αρμόδια Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχω θέσει 4 ερωτήματα. Θα τελειώσει το έργο? Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου να τελειώσει? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα που μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση να μας πει αν και πότε θα τελειώσει? Θα λάβουν πρόνοιες να επιταχυνθεί αν αποφασίσουν τα προηγούμενα τελικά να γίνει? Και το τελευταίο και το σπουδαιότερο, θεωρώ μεγαλύτερη την αδικία προς τους δικαιούχους, κύριε Γαϊτάνη, και λέω να βρείτε έναν τρόπο να αποκαταστήσετε τη ζημιά και την ηθική και την υλική που έχουν υποστεί αυτοί οι εργαζόμενοι όλοι, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην κλήρωση, θεώρησαν ότι θα αποκατασταθούν στεγαστικά, έχουν πληρώσει τις εισφορές τους, έχουν οι άνθρωποι αυτοί δώσει έναν αγώνα στη ζωή τους και έρχεται σήμερα η εγκατάλειψη αυτή τόσων ετών και τους απογοητεύει. Ζητώ λοιπόν και την ηλική και την ηθική αποζημίωση, με την έννοια ότι τόσα χρόνια δεν μπήκαν στα σπίτια τους και προφανώς μείναν στο νίκη δεξιά και αριστερά. Τώρα πότε πιστεύετε ότι θα σας απαντήσει η Υπουργός? Η κυβέρνηση όταν πέφτει στα δύσκολα αποφεύγει τις απαντήσεις, κύριε Γαϊτάνη, ή είναι εντελώς γενικόλογη? Παρακολουθώ βέβαια το θέμα και θα επανέλθω αν δεν είναι ικανοποιητική η απάντηση που θα λάβω. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε μια νέα ομάδα που συστάθηκε στην πόλη της Κοζάνης και αποτελεί τμήμα της Ευξήνου Λέσχης. Η Βάσο Ανουλίδου θα μας τη γνωρίσει. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Μιλάμε για το τμήμα Μέριμνας Ποντίων Κυριών της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης. Είναι μια νέα ομάδα, όπως πολύ σωστά είπες. Αποτελείται μόνο από γυναίκες και αποτελεί τμήμα της Ευξήνου Λέσχης, που σημαίνει ότι θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης και θα συμμετέχει στις όποιες δράσεις και εκδηλώσεις κατά καιρούς διοργανώνονται από την Ευξήνου Λέσχη Κοζάνης. Πολύ νεοσύστατη
τέταρτη ομάδα, μετρά ελάχιστο χρόνο ζωής. Να σου πω ότι συστάθηκε μόλις το Μάιο, 2 Μαΐου συγκεκριμένα, του τρέχοντος έτους. Ευελπιστούν βεβαίως οι κυρίες να αγκαλιαστεί η δράση, η πρωτοβουλία τους και από άλλες γυναίκες της ευρύτερης περιοχής, που έλκουν την καταγωγή τους, κυρίως από τον Πόντο, με άμεσο στόχο τη διάσωση και διατήρηση της ποντιακής παράδοσης. Και όχι μόνο όμως, θέλω να σου πω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει κοινωνικό πρόσωπο από τις ομάδες, τις πολλές που υπάρχουν στην περιοχή μας, και είναι καλό να το τονίζουμε και να το λέμε αυτό. Πολλοί σύλλογοι, πολλές ομάδες. Και πολύ καλό που υπάρχουν, με πολλές δραστηριότητες. Και βοηθούν και πάρα πολύ κόσμο. Συγκεντρώνουν κόσμο, ανταλλάσσουν απόψεις, έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που, εντάξει, ακόμη είναι δύσκολη από οικονομικής άποψης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και μέσα από τον εθελοντισμό και από αυτές τις ομάδες μπορούμε να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της, μάλλον από τους σκοπούς, γιατί ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση της ποντιακής παράδοσης, αλλά και να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε ανθρώπους ανήμπορους, να κάνουν διάφορες δράσεις που να βοηθάνε στο γυροκομείο κτλ. Ό,τι περνάει από το χέρι τους. Εμείς συναντήσαμε τις κυρίες, τις 35 κυρίες που απαρτίζουν μέχρι στιγμή στην ομάδα αυτή των γυναικών, στην Λέσχη Κοζάνη, στην Εύξηνο Λέσχη Κοζάνη, σε μία από τις συναντήσεις που κάνουν κάθε Τετάρτη. Πολύ ωραία. Κάθε Τετάρτη βρίσκονται εκεί, έχουν ένα χώρο, έχουν ένα γραφείο, εκεί δηλαδή θα στεγάζονται, όπου ανταλλάσσουν απόψεις, πίνουν τον καφέ τους, σκέφτονται διάφορα που θέλουν να κάνουν και στο μέλλον. Μπορεί να διοργανώνουν ομιλίες, ημερίδες. Θα αναφερθώ και σε μία που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Θεατρικές παραστάσεις και στα ποντιακά και όχι μόνο. Οπότε είναι μία ομάδα που έτσι έχει πολύ καλή διάθεση. Μία ομάδα με ανησυχίες για τα τεκτενόμενα. Βεβαίως. Με άποψη και θέση για τα δρόμενα της καθημερινότητας. Θέλοντας να βάλουν και οι ίδιες τη δική τους πινελιά στα κοινωνικά δρόμενα. Την ερχόμενη λοιπόν Κυριακή, στις 14 Οκτωβρίου, θα γίνει μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με ιατρικό περιεχόμενο. Να σου πω ότι έχει αναφορά το θέμα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης, ένα θέμα έτσι ιδιαίτερα ευαίσθητο, και μάλιστα θα έχουν και βασικό ομιλητή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κτίριο της Ευξήνου Λέσχης, στην αίθουσα εκδηλώσεων δηλαδή. Οπότε όσοι μπορούν και από τους τηλεθεατές μας, καλό είναι να βρεθούν. Είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ηλικίες. Ο καρδιολόγος ο κύριος Τσεβεκίδης έχει να πει πάρα πολλά. Άντρες, γυναίκες. Έτσι ακριβώς, και να δώσει και παραδείγματα και να μιλήσει για το τόσο σημαντικό θέμα. Νομίζω 35 θα είπες οι γυναίκες, 35 εμείς να τα εκατοστήσουν άμεσα. Έτσι, και ελπίζω και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες και να έβγει. Κάνουν κάλεσμα και σε άλλες κυρίες που θέλουν να γίνουν ανεξαρτήτου ηλικίας, δηλαδή μπορούν και μικρότερες ηλικίες και πιο μεγάλες. Νομίζω είναι μια πολύ έτσι καλή ομάδα και ας ευχηθούμε να έχει μια καλή πορεία στο πέρασμα των χρόνων. Να σε καλά, Βάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μία νέα ομάδα γυναικών έκανε την εμφάνισή της στην πόλη της Κοζάνης, θέλοντας να ενισχύσει το κοινωνικό έργο στην ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για το τμήμα μέριμνας ποντίων κυριών της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης, που συστάθηκε το Μάιο του τρέχοντος έτους. Στόχος και ο σκοπός είναι η διατήρηση της ποντιακής παράδοσης και παράλληλα η προσπάθεια βοήθειας, καθαρά φιλανθρωπικός είναι ο σκοπός, σε άτομα με ανάγκες, σε γυροκομεία, σε ανήμπορους γενικότερα, μια μεγάλη αγκαλιά όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε, γιατί είμαστε νεοσύστατο τμήμα και έσοδα χρηματικά δεν έχουμε και χορηγούς δεν έχουμε. Προς το παρόν, ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε. Η νεοσύστατη ομάδα που αποτελεί τμήμα της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης στοχεύει στη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης, ενώ προγραμματίζει ήδη δράσεις για το επόμενο διάστημα. Η μέριμνα ποντίων κυριών πλαισιώνει το έργο της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης με διάφορες ομιλίες ενημερωτικές, ιατρικού περιεχομένου, άλλων εκδηλώσεων, θεατρικές παραστάσεις. Κυρίως όμως θέλουμε να κρατήσουμε τις ρίζες μας δυνατές και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κοινό της Κοζάνης. Αυτός είναι ο κατεξοχήν σκοπός. Αν και νεοσύστατη ομάδα αριθμεί ήδη 35 μέλη, με σημαία τους το πνεύμα καλής συνεργασίας και προσφοράς στο κοινό της Κοζάνης, ευελπιστούν να αγκαλιαστεί η πρωτοβουλία και από άλλες γυναίκες. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανη γιατί μπορώ να συνεργάζομαι με τις άλλες κυρίες, οι οποίες
πέρασαν από το Αιγαίο και Μικρά Ασιάτισες και Πόντιες και ζουν και εργάζονται στην πόλη και μπορούν, είναι ικανές να προσφέρουν. Δυνατότητες έχουμε. Είναι η αρχή και ευελπιστούμε για καλύτερο μέλλον. Κάθε Τετάρτη στην Εύξηνο Λέσχη Κοζάνης οι κυρίες, οι πόντιες κυρίες μαζεύονται, αλλά ανταλλάσσουμε γνώμες για το πώς θα μεθοδεύσουμε μελλοντικά το έργο μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Ο σκοπός είναι η προσφορά. Και επειδή η μέρη μου από δύο κυριών ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη πριν από 100 περίπου χρόνια, εμείς θεωρήσαμε καλό και να κάνουμε μια ομάδα κυριών ποντιακής καταγωγής, να κάνουμε ένα τμήμα και να βοηθήσουμε γενικά την Εύξηνο Λέσχη και το κοινό της Κοζάνης, όχι μόνο τους πόντιους, γενικά. Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της στέγης ποντιακού πολιτισμού, το τμήμα μέρημνας ποντίων κυριών της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης διοργανώνει ομιλία με θέμα οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης, με ομιλητή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, Χάρα Λαμποτσεβεκίδη. Η άμεση δραστηριότητα είναι να κάνουμε μία ομιλία την Κυριακή στις 7 η ώρα με ιατρικό περιεχόμενο, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορούν όλοι να έρθουν. Εδώ, στο αμφιθέατρο της Ευξήνου Λέσχης. Όλοι τα καρδιολογικά προβλήματα είναι γνωστά και αναπάντεχα και όλοι πρέπει να ξέρουν, ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλος ο άλλος ή μικρός. Επειδή είναι αναπάντεχο, πρέπει πάντα να ξέρει ο πολίτης πώς θα αντιμετωπίσει το έμφραγμα, παράδειγμα. Αυτή θα είναι και η πρόληψη. Προλαβαίνουμε και μετά, αν δεν προλάβουμε, θεραπεύουμε. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Πολιτική εκδήλωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών πραγματοποιήθηκε χθες στην Πτολεμαΐδα. Την εκδήλωση διοργάνωσε μια διαδικτυακή ομάδα, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, και ο αναλυτής Άββας Καλεντερίδης. Εκδήλωση ενημέρωσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Την εκδήλωση διοργάνωσε η διαδικτυακή ομάδα Πτολεμαίοι Μακεδόνες. Θέμα της «Σταχνάρια του Παύλου Μελά». Κεντρική ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, που μίλησε για την νομική έκφανση της υπόθεσης. Ήδη έχουμε ετοιμάσει μία νομική δουλειά που έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί στη συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε βέβαια να ανακοινωθεί στην Εθνική Συνδιάσκεψη 21, 22 και 23 που θα γίνει στην Παλιά Βουλή. Θα είναι τέτοιος ο τρόπος της νομικής αντιμετώπισης που θα κληθεί ο Έλληνας πολίτης με τον τρόπο αυτό να αντιπαραταχθεί απέναντι στη συμφωνία και να πάρει μια μορφή δημοψηφίσματος. Έτερος ομιλητής ήταν ο Σάββας Καλεντερίδης, στρατηγικός αναλυτής. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν χρειάζεται να είναι κανείς γεωπολιτικός αναλυτής. Είδαμε να παρελάβουν από τα Σκόπια οι πάντες. Το μόνο που δεν είδαμε να έρχεται είναι η Μόνικα Μπελούτσι να την φέρουν για να πείσει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ του ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πεντακάθαρο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Όλοι όσοι ήρθαν στα Σκόπια και προπαγάνδισαν υπέρ του ναι, όλοι αυτοί έχουν γεωπολιτικά συμφέροντα. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στην πόλη της Καστοριάς και στις εργασίες καλοπισμού που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή για το θέμα. Μας ενημερώνει η Κυριακή Νιάνιου. Σε μια προσπάθεια καλοπισμού της πόλης αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, έχει προβεί η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς. Όπως μας δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Διονύσης Λίτσκας, οι δράσεις αυτές έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν, ώστε να διαμορφωθεί μια ευχάριστη και όμορφη εικόνα και από πλευράς καθαριότητας για την πόλη της Καστοριάς αλλά και τις δημοτικές κοινότητες. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία καθαρισμού της πόλης της Καστοριάς. Τι ακριβώς γίνεται? Έχω αναλάβει αντιδήμαρχος εδώ και ένα μήνα. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην πόλη μας γιατί είναι και ο τουριστικός προορισμός. Καλουπώνουμε δέντρα, καθαρίζουμε σκουπίδια, έχουμε βγει συντονισμένα και κάνουμε δουλειές. Έχουμε μεγάλη συνεργασία με τους προέδρους του τοπικού για να μπορούμε και εκεί πέρα να δώσουμε προτεραιότητες. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και όπως είπα και πριν, με τη συνεργασία των προέδρων του τοπικού έχουμε βγάλει ένα πολύ καλό πρόγραμμα.
Στο ξεκίνημά μας είχαμε δώσει προτεραιότητες στα σχολεία μας για να γίνουν σωστά οι αγιασμοί. Δώσαμε προτεραιότητες σε κάποιες εκκλησίες που ήταν του Σταυρού. Mm-hmm. Εδώ πάνω τώρα βλέπουμε ότι καθαρίζεται κάποια δέντρα, κόβεται κάποια δέντρα. Τι ακριβώς γίνεται? Γίνεται καλοπισμός των δέντρων εδώ στα σημεία της πόλης μέσα, όπως είναι το Δημαρχείο, οι πλατείες, Ζαβάκη, για Βαφλίτ και όλα αυτά. Και παράλληλα και καθαρίζουμε και τα τείχη για να τα αναδείξουμε λίγο εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ όμορφα. Μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι αξίζει να αναφέρουμε πως δείχνουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τον τόπο μας και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και η επικοινωνία που έχουν μαζί μας προκειμένου να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, δήλωσε ο κύριος Λίτσκας. Είμαστε στα προβλήματα του Δημότη και προσωπικά με παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα και καθημερινά βρισκόμαστε με πολλούς δημότες και έχουμε προβλήματα και παράπονα. Όπως και η δικιά μας η άποψη στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι με εμάς συνεννοούνται στο προσωπικό τηλέφωνο του δικό μου, με τα τηλέφωνα του γραφείου και εκεί πέρα είμαστε στα προβλήματα κοντά για να τα λύνουμε. Όσο όμως προς αυτή την κατεύθυνση προκύπτει ένα θέμα που αφορά στο προσωπικό. Οι 8-μήνες συμβάσεις σε λίγο διάστημα θα λήξουν και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα διότι δεν θα επαρκεί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Διονύση Λίτσκα γίνονται προσπάθειες με τον Δήμαρχο Ανέστη Αγγελή προκειμένου να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα. Το προσωπικό επαρκεί, κύριε Δήμαρχε, γιατί εκεί ήταν το θέμα. Ο Δήμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Έχουμε τώρα τα 8 μήνα κυλοφελείς, τα οποία πραγματικά δίνουν πάρα πολύ βοήθεια στο Δήμο μας, αλλά δυστυχώς και τον άλλο μήνα τελειώνουν και αυτά. Στο κομμάτι του προσωπικού έχουμε θέμα μεγάλο. Τι προβλέπει να κάνει ο Δήμος, τι προβλέπετε? Αυτή την εβδομάδα έχω ραντεβού και με τον Δήμαρχο και με τον Δήμαρχο Οικονομικό του κ. Στεριόπουλο να δούμε να βρούμε τρόπους και λύσεις για να μπορούμε να έχουμε προσωπικό. Για να είμαστε, γιατί δυστυχώς η συγκεκριμένη υπηρεσία χωρίς προσωπικό είναι δύσκολα. 10 μαθητές από τη Γαλλία με τη συνοδεία των καθηγητών τους βρέθηκαν στην Πτολεμαϊδα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ανατολικό Εορδέας. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Μαυρίδης. Σήμερα είναι πραγματικά μια μέρα γιορτής για το Γυμνάσιο Ανατολικού. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε 10 μαθητές και 3 καθηγητές από το Λύκειο Αριστίτ Βριάν, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Orange, στη Νότια Γαλλία, κοντά στη Μασσαλία. Και είμαστε πραγματικά όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά είναι μαθητευόμενοι σεφ και κάποιοι είναι από άλλη ειδικότητα επαγγελματικού λυκείου της Γαλλίας. Μας έχουν ετοιμάσει διάφορα πράγματα. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning και της επίσημης αδελφοποίησης που έχουν υλοποιήσει με το σχολείο τα τελευταία 4 χρόνια. Και πραγματικά είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που... Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται. Είναι η 4η χρονιά που έρχονται ουσιαστικά με μαθητές. Και αυτό οφείλεται στην αδελφοποίηση που έχουμε κάνει. Πέρα από το πρόγραμμα e-twinning είναι και η αδελφοποίηση. Και επίσης να πω πως το φετινό μας θέμα έχει να κάνει με την Ευρώπη και με τις εκλογές, τις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και θα αναφερθούμε στα δικαιώματα των πολιτών, στο δικαίωμα να εκλέγουμε, να ψηφίζουμε και επίσης σε άλλες έννοιες όπως ο ρατσισμός, η αποδοχή του άλλου, η ξενοφοβία, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του ενεργού πολίτη μέσα σε μια μεγάλη χώρα, σε μια κοινή πατρίδα. Το δεύτερο πρόγραμμα, παράλληλα με αυτό που υλοποιούμε, που έχει να κάνει με την Ευρώπη, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν τα 3 δημοτικά της περιοχής μας, δηλαδή το πρώτο δημοτικό Βερμίου, το δημοτικό των Πύργων και το δημοτικό του Ανατολικού. Και το κοινό θέμα που έχουμε στο πρόγραμμα αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, το 2024 θα γίνουν στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα οργανωθούν, τους σύγχρονους Ολυμπιακούς, θα δούμε τις ομοιότητες, θα δούμε κοινές έννοιες που συνδέουν τον Ολυμπισμό και όλες τις χώρες μεταξύ τους, τις αξίες του Ολυμπισμού και όλα αυτά. Με λένε Λιονέλ Φρανσέ και είμαι καθηγητής στα μαθηματικά, φυσική, χημεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Et je vais continuer en français, si tu veux bien traduire, Athéna. Voilà, donc je suis très content de revenir pour la énième fois au Collège Anatolico. Je me sens au Collège Anatolico un petit peu comme chez moi, depuis que je viens. Nous avons un partenariat officiel qui est reconnu par le rectorat d'Aix-Marseille. Et aujourd'hui, donc, nous sommes venus avec un groupe d'élèves de CAP Cuisine accompagnés de leur professeur de cuisine, le chef. Και σήμερα έχει έρθει με ένα γκρουπ μαθητών που κάνουν μαθητεία για σεφ, αρτοζαχροπλαστική κτλ. Και ένα δεύτερο γκρουπ.
Et un groupe d'élèves de bac qui font de l'animation avec le professeur d'animation. Et le deuxième groupe d'étudiants qui a à faire plus avec l'épargnement de l'hygiène. Nous sommes vraiment très contents d'être là et de venir montrer un peu le savoir-faire français, tant au niveau physique et d'animation. Το savoir-faire, να δείξουν δηλαδή τον τρόπο ζωής των Γάλλων. Εμμανουέλ. 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 Είσαι 18. 18. 17. 17. 17. 17. Εδώ στο γυμνάσιο ανατολικό τι ήρθα να κάνω. Pourquoi tu es venu là avec tes profs? Pour apprendre et montrer la cuisine française. Για να μας δείξουν τη γαλλική κουζίνα. Et connaître d'autres goûts et apprendre aussi. Και να μάθει επίσης και γεύσεις από την Ελλάδα, να μάθει και την ελληνική κουζίνα. Tes impressions? C'est une ville magnifique, j'ai bien aimé. Surtout les gens, ils sont tous souriants, très contents. Το άρεσε πάρα πολύ η πόλη μας, λέει, και όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευγενικοί. Όπως οι Γάλλοι. Comme les Français? Ah oui. Ah oui. Mais un peu plus. Λίγο περισσότερο, λέει, οι Έλληνες. Λίγο περισσότερο οι Έλληνες. Ωραία. Και τι ετοίμασες εδώ? Qu'est-ce que vous avez préparé, le buffet? On a préparé des croque-monsieur, des toasts, et on va vous faire goûter quelques, du vin aussi, et un peu, des carottes et des légumes français. Θα μας κάνουν μία επίδειξη για το πώς φτιάχνουμε το croque-monsieur, θα μας το δείξει ο καθηγητής τους. Έχουν ετοιμάσει και διάφορα άλλα πράγματα, μας έχουν φέρει γαλλικό κρασί και διάφορα προϊόντα της περιοχής τους. Καλημέρα, με λένε Μαϊβά. Είμαι 18 χρονός. Ωραία. Τι κάνει εδώ, γιατί ήρθες στο γυμνάσιο? Pourquoi vous êtes venu là, avec le prof? Alors, on est venu faire de l'animation, pour découvrir déjà les spécialités culinaires de la France, les arts de la table. On a déjà fait de la dégustation avec des enfants collégiens, lycéens et primaires. On leur a fait découvrir les senteurs et les goûts. Ήρθανε στην Ελλάδα για να μας δείξουν γεύσεις από τη Γαλλία. Ήδη κάναμε, δοκιμάσαμε κάποια πράγματα. Μας έχουν φέρει πάρα πολλά και έχουν να μας δείξουν και πώς γίνεται το τραπέζι στη Γαλλία, να δούμε τι μπορούμε να φάμε, πώς να το διακοσμήσουμε και όλα αυτά. Alors, on est très content de ce projet que les profs, les nos professeurs nous ont laissé mener. Είναι πολύ χαρούμενοι που οι καθηγητές τους έδωσαν την ευκαιρία να έρθουν εδώ. Ναι. Από ελληνικά φαγητά τι ξέρεις? Tu connais la grecque, la cuisine grecque, qu'est-ce que tu connais? Je connaissais déjà la feta. La feta, ξέρεις τη feta. La viande. Το κρέας, quelle viande? Le gyros, le kebab, oui, το γύρο. On appelle ça le kebab en France, je ne sais pas. Et voilà, la Grèce est un pays magnifique avec des gens très gentils, très souriants, très accueillants et généreux. Η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα με ανθρώπους πολύ γενναιόδωρους, πολύ ευγενικούς και πολύ γεμάτους καλοσύνη. flash-pavla-tv.gr Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνη Επίπνου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη Επίπνου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Παρασκευή 19 έως Κυριακή 21 Οκτωβρίου, πρώτη Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση και Συνέδριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και Προϊόντων Αυτών στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης. Διοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΒΕ Κοζάνης και Δήμος Κοζάνης. Ανάγκη για εξέλιξη, ανάγκη για καινοτομία. Επισκεφτείτε την.
μικρόν διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Έτσι είχαν τα γεγονότα σήμερα 5η 11 Οκτωβρίου. Κυρίες, κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I